Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 6 Οκτωβρίου, και πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις του δελτίου μας. Το τελευταίο αντίο σήμερα στον Γιάννη Ιωαννίδη, τον ξανθό του ελληνικού μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Λαϊκό προσκύνημα στο Αλεξάνδριο που έζησε μοναδικές νίκες και χαρές. Στο νεκροταφείο της Θέρμης το απόγευμα κηδεία του. Συγκλώνησε ο επικίδιος της κόρης του. Ανάμεικτα τα συναισθήματα για τον Στέφανο Κασελάκη στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασαν με 28 ψήφους οι προτάσεις του, η εσωκομματική αντιπολίτευση όμως έριξε 16 λευκά. Μαθαίνουμε τι είναι η τυφλοκόφωση. Μπαίνουμε στο κόσμο των ανθρώπων με διπλή αναπηρία για να καταλάβουμε τις ανάγκες που έχουν για εκπαίδευση και δομές. Μαζί μας το One News, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλοκοφών, το Ηλιοτρόπιο. Αμηχανία επικράτησε χθες τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και από τον νέο πρόεδρο της παράταξης, Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος μίλησε για ακόμη μια φορά για συστράτευση, καθώς και από την εσωτερική αντιπολίτευση που κράτησε στάση άμυνας με τα 16 λευκά που έριξε στην κάλπη. Ο Στέφανος Κασελάκης, αν και ήταν η πρώτη του φορά στο βήμα της Βουλής, δεν δίστασε να στρέψει τα πειρά του εναντίον της κυβέρνησης. Παρά το ζεστό καλωστόρισμα, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, μπήκε εμφανώς αμήχανος στην αίθουσα της Γερουσίας για να εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η αμηχανία και η νευρικότητα ήταν έκδηλη σε όλους, με τον κύριο Κασελάκη να σηκώνεται από το έδρανο όπου κάθισε αρχικά για να πάει στα ορεινά της Γερουσίας και να χαιρετήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιφύλαξαν ένα θερμό χειροκρότημα στον πρώην πρόεδρο του κόμματος όταν εκείνος μπήκε στην αίθουσα, ο οποίος επέλεξε να καθίσει πίσω από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Εμείς οι 48 απέναντι στους άριστους 158. Ο κύριος Κασελάκης, προσμετρώντας τους 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον εαυτό του, τους κάλεσε όλους να εργαστούν για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να βάλουμε στο πλάι όποιες ατομικές επιδιώξεις είχαμε και όλοι και όλες μαζί να παλέψουμε κυριολεκτικά, ώστε αυτός ο τόπος να μην καεί ολοσχερός. Να παλέψουμε μαζί, γιατί για πάρα πολύ κόσμο που το γνώρισε από κοντά, είμαστε η τελευταία ελπίδα. Ωστόσο, το πανηγυρικό κλίμα χάλασε όταν η εσωκομματική αντιπολίτευση Ομπρέλας ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση του κ. Κασελάκη για τα πρόσωπα που θα ηγηθούν της κοινοβουλευτικής ομάδας. Με την πρότασή του να εγκρίνεται με 28 υπέρ και 16 λευκά. Η επιλογή του Παύλου Πολάκη σε ρόλο υπερσυντονιστή των τομεαρχών, του Γιώργου Τσίπρα ως διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και της Θεοδόρας Τζάκρη στη θέση της γραμματέως κοινοβουλευτικής ομάδας, προκάλεσε την αντίδραση όχι μόνο της Ομπρέλας του Ευκλήδη Τσακαλώτου και της ομάδας Εύης Αξιόγλου, αλλά και άλλων βουλευτών. Στις αλλαγές που εγκρίθηκαν ήταν και ο ορισμός των Νίκου Παπά, Διονύση Καλαματιανού και Θεόφιλου Ξανθόπουλου στη θέση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Παρά την ηχηρή αντίθεση στα πρόσωπα που έλεξε ο κ. Κασελάκης, σε συνέντευξή του υπεραμείνθηκε των επιλογών του, λέγοντας ότι ακολούθησε το χάρτη που του έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού στη Βουλή μετά την εκλογή του στην Προεδρία του κόμματος. Το γραφείο σου πρέπει να έχει μια στελέχωση με αυτές τις δεξιότητες. Χρειάζεσαι ένα άτομο γι' αυτό, ένα άτομο γι' αυτό, ένα άτομο για εκείνο και ένα άτομο για αυτό παρά αυτό. Και μου έδωσε ένα χάρτη. Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί ήξερα, πάμε κουτί. Κατάλαβες, και μπόρεσα να το εκτελέσω. Το επόμενο διάστημα είναι ανάγκη να βρούμε το βηματισμό μας συντροφικά, συλλογικά. Αυτό απαιτεί και από τις δύο πλευρές μια τέτοιου είδους πρακτική. Στην πρώτη του ομιλία στη Βουλή, ο κ. Κασελάκης δεσμεύτηκε ότι δεν θα επιτρέψει η αλήθεια να βαφτίζεται λάθος από τη Νέα Δημοκρατία και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό για τα περιτοξικότητα που καταλογίζει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, που απαιτούμε να γίνει επιτέλους εισαγγελική έρευνα για το Predator, με το οποίο ο ανιψιός Μητσοτάκη ξεδόντιασε κατ' εντολήν του τα ατομικά δικαιώματα πολιτών, δημοσιογράφων, πολιτικών αλλά και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Εμείς είμαστε η εθνική εξαίρεση, όχι εκείνη. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης, το διοικητικό συμβούλιο τον είχε απολύσει. Ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Κασελάκης, έχρισε υπερσυντονιστή των τομεαρχών του κόμματος, τον κύριο Πολάκη, δείχνοντας πώς βλέπει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τοξικό, διχαστικό, στηριγμένο στα πιο φθαρμένα υλικά του παρελθόντος. Ο Πολακισμός είναι πλέον η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά με γραβάτα.
Μετά το πρώτο crash test, ο κύριος Κασελάκης κάθισε δίπλα στον πιο σφοδρό επικριτή του, Νίκο Φίλη, δίνοντας το παρόν στην κεντρική προεκλογική ομιλία του Κώστα Ζαχαριάδη για το Δήμο της Αθήνας. Στη συνέχεια, ο κύριος Κασελάκης μετέβη στην κεντρική εκδήλωση του Γιώργου Ιωακιμίδη, ο οποίος διεκδικεί την περιφέρεια Αττικής, ενώ σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη μάχη για την αυτοδιοίκηση με περιοδίες σε Κόρινθο, Πάτρα και Ρόδο. Στην άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γρανάδα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Κεντρικά θέματα στην ατζέντα της συνόδου είναι η κλιματική κρίση και το μεταναστευτικό. Και για τα δύο αυτά, σημαντικά πολιτικά ζητήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε αύξηση των πόρων και του προϋπολογισμού. Πάμε να δούμε τι εξασφάλισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι επιτεύχθηκε επί της αρχής σε συμφωνία στο Συμβούλιο για τον κανονισμό της μετανάστευσης και του ασύλου, μια σημαντική ανακούφιση για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Όμως θα επιμείνω και πάλι στην ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της αναθεώρησης που επίκειται και η Ελλάδα θα εισηγηθεί την αύξηση των πόρων αυτών κατά τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη είναι δίπλα τους σε κάθε περίπτωση. Είμαστε μια ανάσα πια από την κάλπη της Κυριακής, από την κάλπη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε λοιπόν σήμερα μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Σάκη Κολάτο, αντιδήμαρχο ηλεκτροφωτισμού, ενεργειακής αναβάθμισης και πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αθηναίων και εκ νέου υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό Αθήνα Ψηλά με τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Και σε εσάς. Εμείς ζητάμε με τον Κώστα Μπακογιάννη μια καθαρή εντολή για την Αθήνα. Και έχουμε το θάρρος και το θράσος να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια. Στα μάτια γιατί δουλέψαμε πολύ. Τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει σιωπηλά, αθόρυβα, σε θέματα υποδομής. Και νομίζω ότι αξίζει να στηρίξουμε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Γιατί η προσπάθεια αυτή δεν τελειώνει. Η Αθήνα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο Δήμος Αθήνας είναι ένας ζωντανός οργανισμός με προβλήματα καθημερινότητας. Που προκύπτουν διαρκώς ανάγκες. Έτσι, και είναι καθημερινό αυτό, δεν είναι, και ο στόχος μας ήταν η γειτονιά. Και νομίζω ότι ο κόσμος στη γειτονιά, ο Αθηναίος πολίτης, εισπράττει αυτό την αλλαγή που έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια. Κύριε Κολάτο, αυτό ήθελα να πω, ότι φέρατε φως στις γειτονιές της πόλης. Αυξήσατε δηλαδή το αίσθημα ασφάλειας σε περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν σκοτεινές. Ένα στοίχημα για τον Κώστα Μπακογιάννη, ο φωτισμός στην πόλη. 1,5 χρόνο περίπου, πολυτεχνείο, η διεύση ηλεκτρολογικού, μελέτες φωτισμού σε όλες τα σημεία της πόλης. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε στενό, σε κάθε πλατεία. Ένα έργο 50 εκατομμυρίων που είναι χρηματοδοτούμενο, με απόσβεση που θα υπάρχει τα επόμενα 8 χρόνια. Και έχουμε βάλει ήδη 25.000 φωτιστικά στην πόλη από τα 43.678. Άρα έχει και συνέχεια. Έχει και συνέχεια, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2024. Δηλαδή όλα τα φωτιστικά στην πόλη θα αλλάξουν και το στοίχημα εδώ ήταν και κάτι διαφορετικό. Έχουμε αυτή τη φορά τηλεδιαχείριση. Δηλαδή υπάρχει μια εντολή στο κέντρο λήψης που μας δίνει το φωτιστικό που κάει και το φωτιστικό που θέλει αλλαγή, το φωτιστικό που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ενημερώνεστε δηλαδή αυτόματα, δεν online. Χρειάζεται να πάει εκεί κάποιος υπάλληλος για να το εξακριβώσει. Και δεν χρειάζεται ο πολίτης να πάρει τηλέφωνο για καμένη λάμπα. Με προβλήματα, γιατί υπάρχει ένα παλιό δίκτυο, κάτι το οποίο και αυτό το δουλεύουμε, υπάρχει αλλαγές στο δίκτυο της πόλης. Στα επόμενο εξάμηνο ίσως να έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και να μπορούμε να πούμε ότι σε εντός 48 ώρων θα μπορούμε να αλλάξουμε οτιδήποτε φωτιστικό έχει πρόβλημα στην πόλη. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος φωτισμός, από όσο γνωρίζω εγώ από τα οικολογικά αυτά που διαβάζω, πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς σέβεται το περιβάλλον, εξοικονομεί και οικονομικούς πόρους. Δηλαδή, λογαριασμοί αμέσως είναι πιο χαμηλοί. Είναι το 60% περίπου της παλιάς χρέωσης που είχαμε από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Είναι κάτι το οποίο περίπου 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα είναι στα ταμεία του Δήμου, τα οποία ο Δήμαρχος, μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ανακοινώσει και μείωση δημοτικών τελών. Δηλαδή αυτό που θα κερδίσουμε θα πάει στο Δημότη. Το ένα φέρνει το άλλο, δηλαδή. Έτσι. Και το επιστρέφεται στο Δημότη. Στο Δημότη και στην τσέπη του. Τώρα στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας που κρατάτε και εκεί το τιμόνι, ανταποκριθήκατε, αν θυμάμαι καλά, τους δύο τελευταίους χειμώνες χιόνισε στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπήρξε πρόβλημα. Τι άλλο έχετε σχεδιάσει, τι άλλο έχετε κάνει? Η πολιτική προστασία στο Δήμο της Αθήνας ήταν άγνωστη λέξη.
Και εξηγούμε. Αυτό που στήσαμε πάλι σιωπηλά ήταν οι υπηρεσίες του Δήμου να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους και να μπορούν να έχουν μια αλληλεπίδραση όταν συμβεί οτιδήποτε. Τι μπορεί να συμβεί, χιόνι, πλημμύρα, φωτιά. Έχουμε προβλέψει, και χωρίς να δημιουργούμε πανικό, και σεισμό. Τι σημαίνει πρόληψη. Άρα αυτό που λέμε πρόληψη, ποιοι εμπλέκονται? Εμπλέκεται η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική. Κάθε μήνα συσκέψεις, αναφορές για την πορεία και τι μπορεί να συμβεί. Αν συμβεί πλημμύρα, ξέρουμε στα σημεία της πόλης που θα έχουμε πρόβλημα. Για τον Α ή Β λόγο. Μια πόλη η οποία είναι δομημένη όπως έχει δομηθεί. Εσείς είστε και ένας άνθρωπος που είστε κοντά στον κόσμο. Δηλαδή περπατάτε στην πόλη, έτσι, εντοπίζετε θέματα, προβλήματα. Και ακούμε. Σημαντικό. Το είδα, το εξακρίβωσα και στο βίντεο σας αυτό, ότι έχετε αυτή την επαφή με τον κόσμο. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι ικανοποιημένος. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε. Δηλαδή, εγώ στην πολιτική μπορεί να μπήκα από 16 χρονών και είμαι 58. Μπορεί στην τοπική αυτοδιοίκηση να μπήκα το 2002. Αλλά κάθε μέρα μαθαίνουμε. Και αυτό που κάνουμε και στην πολιτική προστασία είναι να δημιουργήσουμε την υποδομή να μην συμβεί οτιδήποτε και να μπορούμε να τα αποκριθούμε. Και νομίζω ότι αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί, χωρίς να λέω πάλι να είμαστε ευχαριστημένοι για όλα. Διαρκώς δηλαδή προσπαθείτε να αναβαθμίζετε πράγματα, να ανταλλάζετε προς το καλύτερο. Είναι και ο Δήμαρχος με εντός εισαγωγικών περίπτωση, δεν είναι ευχαριστημένος ποτέ, άρα όλο το σύστημα ακολουθεί αυτούς τους ρυθμούς. Τώρα, τι νέα μέτρα θα λάβετε για τη θωράκιση του Δήμου? Και το λέω γιατί βλέπουμε ότι ο ένας Δήμος μετά τον άλλον πλήττεται από την κλιματική κρίση. Μπορεί να είμαστε δηλαδή Αθήνα, πρωτεύουσα, αλλά προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν και από την κλιματική κρίση. Εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε προσπαθήσει αυτό που λέμε πράσινο να το ζωντανέψουμε στην πόλη, δηλαδή να το αναδεικνύουμε με συνεχώς φυτεύσεις νεοδέντρων. Το φωτισμός, το είπατε, είναι κάτι το οποίο και αυτό έχει να προσφέρει σε αυτό το τομέα. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι με αυτό που λέμε υποδομές. Δηλαδή, Φλικαβητός, Φιλοπάπου, υπάρχουν χώροι, Ακαδημία Πλάτων, υπάρχουν χώροι οι οποίοι, αν συμβεί οτιδήποτε, πρέπει να είμαστε εκεί. Που σημαίνει αντιπλημμυρικά έργα, τάφρους. Είναι ένα έργο που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, μέχρι το καλοκαίρι του 24, πιστεύω θα είμαστε πιο έτοιμοι. Να λέμε και ακριβώς μ' αρέσει γιατί είστε από τους ανθρώπους που λέτε λίγα, κάνετε πολλά. Στην πράξη, στο δρόμο, στην κάθε γειτονιά. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε πολλά ένσημα στην πολιτική, μεγάλη διαδρομή. Γιατί να σας επιλέξει ένας νέος ψηφοφόρος? Αυτό που λέμε εμπειρία. Δηλαδή νομίζω ότι θα βοηθήσουμε και τους νέους. Έτσι, υπάρχουν και νέοι άνθρωποι στο ψηφοδέλτιο, το οποίο θα είμαστε δίπλα τους. Πολύ αλληλέγγυο αυτό που λέτε και μπράβο σας. Η πολιτική έχει συνέχεια. Ο Δήμος έχει συνέχεια. Μεταφέρουμε μια τεχνογνωσία όπως την έχει ο καθένας και στους νεότερους. Εκτιμώ ότι ξέρουμε τα προβλήματα πια, γιατί όταν με τον Κώστα Μπακογιάννη είπαμε πάμε να διεκδικήσουμε το Δήμο το 19, νομίζαμε ότι ξέραμε. Νομίζαμε. Γιατί πραγματικά τα προηγούμενα 9 χρόνια ήταν χρόνια τα οποία η πόλη, δεν θα πω ότι ήταν παρατημένη, ή δεν ήταν αυτό που μας άξιζε. Άρα ξεκινήσατε, λέτε, από το μείον, ούτε από το μηδέν, από το μείον. Από το μείον. Και το βασικό ήταν μια αλλαγή νοοτροπία στους υπαλλήλους πρώτα. Και μετά να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι ο Κώστας Μπακογιάννης έδωσε το στίγμα, τι περιμένουμε και τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα 5 χρόνια. Και το βράδυ στις 7 η ώρα στην πλατεία δικαστηρίων θα ανακοινώσει και άλλα πράγματα. Στην πλατεία δικαιοσύνης, νομίζω, στη Σάντα Ρόζα λέγεται. Στη Σάντα Ρόζα. Είναι πανεπιστημίο απέναντι από το ΡΕΞ. Θα έχει μια τελική ομιλία, το οποίο θα κάνει μια αναδρομή στο τι κάναμε 4 χρόνια και θα πει και θα δεσμευτεί και τι θα κάνουμε τα επόμενα 5. Είναι αυτή η ωραία η πλατεία η οποία σφίζει έτσι από ζωντάνια και νεανικό ταμπεραμέντο. Διοργανώνονται εκεί διάφορες συναυλίες. Απόψε λοιπόν θα σας βρουν εκεί για την κεντρική προεκλογική ομιλία σας. Και άμα δεν έχουμε φωτογραφίες πριν και μετά, τέλος πάντων. Γιατί δουλέψατε και εκεί δηλαδή. Και στο κέντρο της πόλης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κολάτο, να είστε καλά. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε και όλα να πάνε κατά πώς τα έχετε στο μυαλό σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
Συνεχίζουμε λοιπόν. Σήμερα όλη η Ελλάδα αποχαιρετάει τον μεγάλο, τον σπουδαίο Γιάννη Ιωαννίδη, που καθόρισε την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Η μονάκριβη κόρη του, η Θεοδώρα Ελένη, τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Κοουτσάρα μου, το παιχνίδι δεν τελείωσε. Πήρες απλώς ένα time out για να το συνεχίσεις στα ουράνια γήπεδα», προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλον τον κόσμο. Συντετριμένη είναι και η γυναίκα του, η Γιούλα, η οποία ήταν ο βράχος και το στήριγμά του. Στο παρεκκλήσι του κημητηρίου της Θέρμης, όπου εψάλλει η επιμνημόσυνη Δέηση, έδωσαν το παρόν οι φίλοι, οι συνοδοιπόροι και όλοι του οι αγαπημένοι. Πάντοτε ζητούσα να σε προσφέρω κόμπους και τίποτα άλλο. Κοτσάρα μου, θα σου πω κάτι. Το παιχνίδι δεν τελείωσε. Απλώς πήρες ένα time out για να τους συνεχίσεις τα κουράνια γήπεδα, περνώντας την Αθανασία. Ένα τραγούδι της αγαπημένης σου Μαρινέλλας λέει: «Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανιό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Εσύ όμως που πάνω, σου λύκεις αυτούς τους δρόμους». Με τρεμάμενη φωνή η κόρη του Γιάννη Ιωαννίδη εκφωνεί τον επικίδιο «Λόγια καρδιάς» για ένα ξεχωριστό προπονητή, είδωλο εκατομμυρίων ανθρώπων. Για εκείνη όμως, πάντα θα είναι ο μονάκριβος μπαμπάς της. Εδώ είναι όλοι για να σου πούμε το τελευταίο αντίο, να σου φωνάξουμε σιωπηλά πόσο σε αγαπάμε και τι σήμερες, τι θα σημαίνεις πάντοτε για την οικογένειά σου, για το μπάσκετ, για τον αθλητισμό, για ολόκληρη την Ελλάδα. Έφυγες νωρίς και έδωξα πολλά». Και ήταν όλοι εκεί όσοι τον λάτρεψαν και πολέμησαν στο πλευρό του. Έκανε τόσα πολλά πράγματα για να δώσει όθηση στο μπάσκετ. Μπήκε το μπάσκετ σε όλα τα σπίτια. Προσπαθούσε πάντα να είναι τέλειος. Φεύγει ο Ξανθός και παίρνει μαζί του τρομερά έντονες στιγμές που ζήσαμε είτε ως αντίπαλοι είτε ως συνεργάτες. Συντριπτήρια στην οικογένεια, στη Γιούλα φυσικά, στην κόρη του. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Θεωρώ ότι ο Ξανθός δεν έχει τιμηθεί όσο θα έπρεπε για αυτό που πρόσφερε στο ελληνικό μπάσκετ επί τρεις δεκαετίες, έστω με τα θάνατο να γίνει. Εκείνοι που τα περισσότερα χρόνια βρέθηκαν σε αντίπαλο στρατόπεδο. Άφησαν εξίτηλο το στίγμα του στον χώρο μας. Η οικογένεια του μπάσκετ, ανεξαρτήτως χρωμάτων, πάντα ήταν και παραμένει δεμένη. Οπότε κάθε απώλεια είναι πολύ σημαντική για μας. Έβαλε τις βάσεις για να δούμε αυτά που είδαμε όλα τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να βγουν και άλλες προσωπικότητες στο μέλλον σαν τον coach. Αλλά αυτό που ένωνε όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον Ξανθό στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Άγιο Ιωάννη στη Βούλα ήταν η αναγνώριση και ο σεβασμός στην αξία, στην προσωπικότητα και σε όσα πρέσβευε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ήταν ένα κεφάλαιο μεγάλο για τον ελληνικό μπάσκετ. Ήταν η αρχή για τη συνέχεια για πολλών προπονητών ή παίχτων που έβγαζε ώστε να πάρουμε και εμείς να φτάσουμε ακόμα και στη δικιά μου γενιά και να συνεχιστεί αυτή η παρακαταθήκη που έχει αφήσει. Πάντα θα μείνει αθάνατος ο Ιωαννίδης. Με δάκρυα στα μάτια η γυναίκα του Γιούλα, αλλά και η κόρη του, μια κόρη που ήταν δώρο Θεού όπως έλεγε, προσπαθούν να βρουν παρηγοριά στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων. Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Φιλίππου, ο Κώστας Τσατσαρής, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Δήμος Δικούδης, ο Αντώνης Φώτσης, ο Ηλίας Ζούρος, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Δημήτρης Παπανικολάου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε τεράστιο αποτύπωμα στο μπάσκετ σε όλους όσους ασχολήθηκαν. Παίκτες, προπονητές, παράγοντες. Νομίζω ότι το πέρασμά του ήταν τουλάχιστον πάρα πολύ έντονο. Τεράστια τιμή για όλους μας που ήταν. Όσοι τον γνωρίσαμε και είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε μαζί του, αλλά όσο ζει στις σκέψεις των μπασκετικών και των ανθρώπων, πάντα θα βρίσκεται εδώ, πάντα θα έχει μια θέση ανάμεσα στο μπάσκετ. Στεφάνια Πέστηλαν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η Alter Ego Media, η ΚΑΕ Άρης και άλλοι εκπρόσωποι της αθλητικής και πολιτικής κοινής. Παρακαταθήκη που άφησε στο μπάσκετ τεράστια. Η φυσιογνωμία του εμβληματική. Η προσωπικότητά του αλήγιστη. Και μαζί με τα κατορθώματά του κάποιες εικόνες. Το τσιγάρο στο χέρι, το σακάκι στο νόμο, τα χαμόγελα μετά από νίκες, οι εκρήξεις. Γιάννης Ιωαννίδης έφυγε στα 78 του χρόνια. Μόλις με ενημέρωσε ο αρχισυντάκτης μου για μια έκτακτη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή δυστυχώς η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μέρη Χρονοπούλου, συνδεόμαστε με την συνάδελφο, τη Δέσποινα Γεωργιάδου. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα. Δυστυχώς η Μέρη Χρονοπούλου δεν κατάφερε να βγει και αυτή τη φορά νικήτρια. Κατέληξε πριν από λίγα λεπτά στη μονάδα εντατικής
θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμού. Να θυμίσουμε ότι νοσηλευόταν από το απόγευμα της Κυριακής, όταν είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι της, έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι της και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Είχε ένα μεγάλο αιμάτωμα στο κεφάλι που ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, δεδομένου και της επιβαρημένης κατάστασης της υγείας της. Ήταν 90 ετών η μεγάλη μας ηθοποιών, γεννημένη στις 16 Ιουλίου, και όπως είναι φυσικό, ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει βυθιστεί στη θλίψη. Μεγάλο κρίμα, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα θα τη θυμόμαστε, πάντα θα τη θαυμάζουμε μέσα από τις ταινίες και τον κινηματογράφο. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η ανθρώπινη κτηνοδία δεν έχει όριο. Δύο περιστατικά κακοποίησης σκύλων έγιναν γνωστά και για ακόμη μια φορά προκάλεσαν αποστροφή αλλά και τρόμο σε σχέση με το τι είναι ικανή να κάνει κακία των ανθρώπων. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στη Σπάρτη, σε ένα μικρό χωριό, την Τζιτζίνα, που έχει ελάχιστους κατοίκους. Η νεαρή σκυλίτσα προφανώς πλησίασε κάποιον κάτοικο, τον εμπιστεύτηκε και εκείνος την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι. Το άλλο περιστατικό συνέβη στην Άνδρο, όπου κάποιος εισέβαλε στον κήπο ενός σπιτιού, έκλεψε τον οικόσιτο σκύλο, το σκύλο της οικογένειας, και τον βίασε. Μάλιστα, το φυλοζωικό σωματείο του νησιού δίνει αμοιβή σε όποιον μιλήσει και αποκαλύψει ποιος το έκανε. Γιατί και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν και δεν μιλούν. Και τα δύο σκυλάκια βρίσκονται σε κτηνιατρία, όπου δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που στην εποχή αυτή που ζούμε, που της συμπεριληπτικότητας, της συμπερίληψης, χρειάζεται να ξέρουμε κάποια πράγματα. Όσα γνωρίζουμε είναι για καλό μας, είναι πλούτος. Συνδεόμαστε λοιπόν μέσω Skype με την κυρία Κατερίνα Μπεζεριάνου. Καλησπέρα σας, κυρία Μπεζεριάνου. Καλησπέρα, κυρία Βεντούρα. Κοινωνική λοιπόν λειτουργό, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλοκοφών, το Ηλιοτρόπιο. Τι είναι λοιπόν η τυφλοκόφωση, για όσους ακούμε πρώτη φορά τον όρο? Καταρχήν ήθελα έτσι να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και το κανάλι σας για την τιμή που μας κάνετε και είμαστε μαζί σας, και να μιλήσουμε για ένα θέμα τόσο αγαπημένο για μας αλλά και τόσο άγνωστο για την ελληνική τουλάχιστον κοινωνία. Αρχικά να πούμε ότι η τυφλοκόφωση είναι μια σπάνια αναπηρία και αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο τόσο στην όραση όσο και στην ακοή. Βέβαια, όταν εννοούμε τυφλοκοφό άτομο, δεν εννοούμε ένα άτομο που έχει ολική απώλεια 100%, δηλαδή απώλεια όρασης και ακοής. Αυτό είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση. Είναι περιορισμένες δηλαδή οι αισθήσεις και οι δύο ταυτόχρονα. Ακριβώς. Έχουν, όπως λέμε, μια υπολοιπόμενη όραση και ακοή, την οποία οι εκπαιδευτές, οι επαγγελματίες προσπαθούν πάντα να εκμεταλλευτούν. Τώρα, πώς προκύπτει αυτή η διπλή αναπηρία, να το πω έτσι? Είναι δηλαδή κάτι που συμβαίνει εκ γενετής, είναι επίκτητη στην πορεία δηλαδή της ζωής? Είναι και όλα όσα είπατε. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα άτομα γεννιούνται τυφλοκοφά, που εκεί καταλαβαίνετε ότι και ο τρόπος εκπαίδευσης αυτών των ατόμων εξαρτάται πάρα πολύ από την επαφή τους. Υπάρχουν τυφλοκοφά άτομα τα οποία μπορούν να αποκτήσουν την αναπηρία τη συγκεκριμένη μέσα από ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Υπάρχουν πάρα πολλά σύνδρομα στα οποία οφείλεται η συγκεκριμένη αναπηρία. Ενδεικτικά να σας αναφέρω το σύνδρομο Άσερ, το σύνδρομο Τσάρτς, το σύνδρομο Down. Και υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι και οι πιο αδικημένοι, διότι είναι ηλικιωμένοι, οι οποίοι στην πορεία της ζωής τους χάνουν ή μειώνονται οι δυο τους αισθήσεις. Δηλαδή, λόγω γύρατος μπορεί να συμβεί, μας λέτε. Ακριβώς. Και είναι πιο αδικημένοι γιατί λέτε ότι τους βρίσκει σε μια πολύ ευαίσθητη φάση της ζωής τους, σε μια ηλικία που τους έχουν με έναν τρόπο εγκαταλείψει δυνάμεις τους, έτσι το εννοείτε? Όχι μόνο, αλλά σκεφτείτε πώς πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αναδιοργανώσουν από την αρχή τη ζωή τους. Να προσαρμοστούν. Ακριβώς. Που όσο μεγαλώνουμε, κακά τα ψέματα, τόσο πιο δύσκολα προσαρμοζόμαστε σε οτιδήποτε. Ακριβώς. Τώρα, πόσοι άνθρωποι έχουν στην Ελλάδα αυτή την αναπηρία, είναι δηλαδή η τυφλοκοφή? Κοιτάξτε, δυστυχώς επίσημα στατιστικά για την Ελλάδα δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τα στατιστικά όμως που παρακολουθούμε από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 4,5 με 5.000 άτομα με τυφλοκόφωση. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο. Μιλάμε δηλαδή για χιλιάδες.
Ακριβώς, ακριβώς. Και οι οποίοι σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο στην Αθήνα, έτσι. Είναι και στην επαρχία που οι υπηρεσίες είναι πολύ πιο περιορισμένες. Που οπότε εκεί σίγουρα υπάρχει... θα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες, φαντάζομαι. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει απομόνωση, υπάρχει ανασφάλεια, η έλλειψη υπηρεσιών, εκπαίδευσης. Αυτό θα σας ρώταγα τώρα, πώς εκπαιδεύονται, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν. Βλέπουμε τώρα και ένα ενδεικτικό βίντεο, δια της αφής αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Θα μπορούσα να πω ότι οι τρόποι επικοινωνίας είναι τόσοι όσοι είναι και τα τυφλοκοφά άτομα. Και αυτό γιατί υπάρχει εξατομικευμένη εκπαίδευση ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτό που σας είπα στην αρχή, η υπολοιπόμενη όραση και ακοή, τα χρησιμοποιούμε. Εάν δεν υπάρχει, η αφή για το άτομο είναι το κύριο μέσο εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί το μοναδικό ειδικό δημοτικό σχολείο τυφλοκοφών, το οποίο βρίσκεται στην Καλλιθέα, στους χώρους του ΚΙΑ. Θέλω λίγο να μας το πείτε, δηλαδή αν κάποιος έχει την ανάγκη σας, θέλει να παρακολουθήσει δράσεις, να ενταχθεί στην ομάδα σας, αλλά και κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται να προσφέρει εθελοντικά την εργασία του, την υποστήριξή του. Πού σας εντοπίζει, πού σας βρίσκει? Λοιπόν, αρχικά έχουμε site στο οποίο μπορεί να αναζητήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος πληροφορίες για το σύλλογο. Είναι το deafblind.elas.gr. Υπάρχουν τα τηλέφωνα 6944553854. Ο σύλλογος μας έχει σαν βάση στον Γκίζη Ραγκαβή 27. Και από εκεί και πέρα εννοείται μπορούν να επικοινωνούν για μαθητές και με το σχολείο και την διευθύντρια και δασκάλα, την κυρία Ζέζα, η οποία κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, γιατί έχει και επικοινωνία με την επαρχία και στέλνει υλικό για μας την εκπαίδευση λοιπόν των συγκεκριμένων μαθητών. Μας είπατε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες δομές και ένα δίκτυο υποστηρικτικό στην Αθήνα. Στην περιφέρεια όμως, τι γίνεται? Εκεί τα πράγματα δυστυχώς είναι δύσκολα. Καθώς υπάρχουν μεν φορείς και υπηρεσίες που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία όρασης ή ακοής, όμως η τυφλοκόφωση δεν εξυπηρετείται αποκλειστικά από τις δυο αυτές υπηρεσίες. Άρα χρειάζεται και εξειδικευμένο προσωπικό και εξειδικευμένες υπηρεσίες, κάτι που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχουμε εκπαιδευτές, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, σε πολύ μεγάλα κέντρα, είναι όμως περιορισμένα. Και τα άτομα αυτά, τα τυφλοκοφά άτομα που μένουν στην περιφέρεια, που δεν υπάρχουν όπως μας είπατε δομές προσωπικό να υποστηρίξει, βυθίζονται δηλαδή στη μοναξιά, να το πω έτσι, ή υπάρχει ένας τρόπος, μία διέξοδος? Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εμείς σαν σύλλογος, γιατί ο σύλλογος μας είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος, δεν υπάρχει άλλος. Κάνουμε λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια αναζήτησης και έβρισης των συγκεκριμένων ανθρώπων και δικτύωσή τους με τις υπηρεσίες που μπορούν να τους βοηθήσουν. Συγκεκριμένα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το ΚΕΑΤ και ο Φάρος Τυφλών είναι δύο υπηρεσίες με τις οποίες έχουμε πολύ καλή συνεργασία και οι οποίοι μπορούν μέχρι ένα σημείο να εξυπηρετήσουν τα συγκεκριμένα άτομα. Και παράλληλα και το σχολείο τυφλοκοφών στην Καλλιθέα έχει επικοινωνία με την επαρχία και προσπαθεί τουλάχιστον να υπάρχει η εκπαίδευση και η αποστολή έτσι και εκπαιδευτικού υλικού σημαντικού για τους μαθητές. Κυρία Μπεζεριάνου, τώρα μεθαύριο έχουμε τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν ώψη εκλογών, ελπίζω να μας ακούνε, ελπίζω να μας βλέπουν. Τι θα θέλατε να γίνει για εσάς, για τους ανθρώπους λοιπόν με αυτή τη διπλή αναπηρία που έχουν αυξημένες ανάγκες? Ίσως γι' αυτό θα ήταν πιο κατάλληλα να μιλήσουν οι ίδιοι άνθρωποι. Απλά επειδή έχουμε την επαφή μαζί τους, θα μπορούσα να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από θέλετε, αυτή την παρακαλώ. Επαφή. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, υπάρχει ένα μοναδικό σχολείο. Σκεφτείτε λοιπόν, υπάρχουν άτομα τυφλοκοφά στα νησιά. Σκεφτείτε τι μεγάλη δυσκολία υπάρχει για τα συγκεκριμένα άτομα, τόσο στην εκπαίδευση, όσο και για τους ανήλικες στο κοινωνικό κομμάτι. Είναι απομονωμένοι, δεν έχουν ούτε επαγγελματική αποκατάσταση. Η δική μας προσπάθεια αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη είναι να έχουμε ξεκινήσει την αναζήτηση των συγκεκριμένων ατόμων και σίγουρα στο μέλλον η δημιουργία δομών και υπηρεσιών για τα άτομα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Μακάρι, γιατί ό,τι χειρότερο είναι η μοναξιά και η απομόνωση και δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο. Πρέπει πάντα να βρίσκονται διέξοδοι, επικοινωνιακοί, για να μην νιώθει κανένας μόνος. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπεζεριάνου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
Εμείς τώρα πηγαίνουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δελτίο ειδήσεων στην ομαδική γλώσσα.